κόμβος Αγίας Πελαγίας. Το σημείο που όποιος καταφέρει να το περάσει κάνει το σταυρό του που είναι ζωντανός. Τα δεκάδες τροχαία, εκ των οποίων πολλά θανατηφόρα, οι χιλιάδες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η ελλιπή σήμανση και το κακοσυντηρημένο οδόστρωμα, καθιστούν τον κόμβο της Αγίας Πελαγίας το χειρότερο σημείο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Είναι το χειρότερο σημείο του βόρειου οδικού άξονα. Είναι το σημείο εκείνο που παραβιάζεται συνεχώς. Διαρρήδην θέλει και ανελιπώς ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Και για του λόγου, το αληθές αποκλειστικό βίντεο πολιτών καταγράφει καρέ-καρέ πώς οι οδηγοί που κινούνται από και προς την Αγία Πελαγία παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Οι εικόνες που καταγράφηκαν σε διάστημα ενός μήνα και του περασμένου Ιουλίου είναι εικόνες καθημερινότητας και δείχνουν γιατί ο κόμβος θεωρείται κίνδυνος θάνατος. Και ξεκινάμε. Μετά από ένα κυκλοφοριακό συνωστισμό ακολουθεί η μέγιστη παράβαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλος τρόπος για πρόσβαση στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Ο κίνδυνος, οφθαλμοφανής. Ταξιδιώτες, ξένοι και ντόπιοι κινδυνεύουν κάθε μέρα λόγω της έλλειψης στάσης λεωφορείου στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, ενώ τα βράδια κάνουν σινιάλο με φακούς λόγω έλλειψης φωταγώγησης. Δεκάδες τροχαία με άλλους νεκρούς και άλλους τραυματίες, εκ των οποίων οι περισσότεροι διακομίστηκαν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Κρουνοί που δεν λειτουργούν, με το έργο των πυροσβεστών να δυσκολεύει κάθε φορά που χρειάστηκε νερό για κατάσβεση φωτιάς, όπως με το μίνι μπας που πριν από εβδομάδες τυλίχθηκε στις φλόγες. Είχα πει ότι στην δόξα της Αγίας Πελαγίας θα έπρεπε να πηγαίνουμε με τα γόνατα μια φορά το χρόνο, που δεν έχουμε τουλάχιστον κάθε μήνα 2-3 σκοτωμένους σε αυτό το κόμβο. Ήρθα κανονικά στη στροφή, εγώ με 80 πρέπει να πήγαινα. Τώρα εκεί δεν ξέρω τι έπαθα. Για να κάνω τις βούρες αυτές και την ώρα που ήρθα εδώ απέναντι και σφινώθηκα στο δέντρο, εγώ είπα λέω πάω στον κρεμό. Πρέπει να ήταν λίγο πιο φαρδής, να μπορούν τα οχήματα να βγαίνουν και να μπαίνουν στην Πελαγία λίγο πιο άνετα, να μην είναι δύο λωρίδες. Την άμεση παρέμβαση της πολιτείας ζητούν τώρα οι πολίτες που κάνουν λόγο για ένα έργο που δημιουργήθηκε πριν μισό αιώνα και που έχουν αφήσει τη ζωή τους πολλοί συνάνθρωποι. Όπως ισχυρίζονται φορείς που δεν μπορούν να εξηγήσουν την αδιαφορία του κράτους, το πρόβλημα με τον κόμβο της Αγίας Πελαγίας θα μπορούσε να λυθεί με πολύ λίγα χρήματα και με στοχευμένες επεμβάσεις στο σημείο. Είναι το έργο εκείνο που τεχνικά μπορεί γρήγορα και με λίγα χρήματα να φτιαχτεί ένας κόμβος ο οποίος θα εξυπηρετούσε την κατάσταση και θα γλίτωνε πάρα πολύ κόσμο, να μην αναγκάζει δηλαδή την πλειονότητα των όσων κινούνται να πηγαίνουν υπαστοί και να καβαλάνε τη διπλή διαχωριστική γραμμή. Καταιγιστικός και ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος ζητά τα αυτονόητα πλέον από το Υπουργείο Μεταφορών και το Μιχάλη Χρυσοχοίδη με τη δημιουργία έργου για τη βελτίωση των συνθηκών στο οδικό δίκτυο της Κρήτης και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα. Η πολιτεία οφείλει με πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στους δρόμους της Κρήτης, με επικίνδυνες κακοτεχνίες στο οδόστρωμα και γενικότερα σημεία παγίδες που αυξάνουν την επικινδυνότητα και την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος, να συμβάλλει άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση στην δημιουργία ενός ασφαλέστερου οδικού δικτύου. Ευτυχώς, λέω, η Αγία Πελαγία βοηθάει και δεν έχουμε θύματα κάθε μέρα.